Είμαι στην Εθνική Βιβλιοθήκη και είναι μπροστά μου αυτός ωραίος αντριάντας του δωρητή και χορηγού της Εθνικής Βιβλιοθήκης, του Παναγή Βαλιάνου, έμπορος ήτανε, και το ελληνικό δημόσιο του ανέθεσε τον αντριάντα του Παναγή Βαλιάνη στον Γεώργιο Μπονάνο. Ο Γεώργιος Μπονάνος γεννήθηκε το 1863 και πέθανε το 1940, πολύ μεγάλος γλύπτης. Στο διπλανό κτίριο έχει φτιάξει και τον Ιωάννη Καποδίστρια. Είναι το άγαλμα, το πολύ μεγάλο, του Παναγή Βαλιάνου. Και ακριβώς εδώ είναι και η υπογραφή. Το πίσω μέρος του αγάλματος, Γεώργιος Μπονάνος και Χαλήνη Νεπή. Είμαι στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών και μπροστά μου είναι ο έξοχος αντριάντας του Γεωργίου Μπονάνου, ενός μεγάλου γλύπτη στην Αθήνα, και του δόθηκε η παραγγελία να φυτεχνήσει το άγαλμα του Καποδίστρια. Το άγαλμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Καποδίστριας δεν ευτύχησε να δει την Ελλάδα οργανωμένη, διότι τον δολοφόνησαν στο Ναύπλιο. Ο Ανδριάντας και τα προπύλαια. Είναι ένα έξοχο έργο του Γεωργίου Μπονάνου. Ο Ανδριάντας του Καποδίστρια. Ήταν υπουργός των εξωτερικών της Ρωσίας. Είχε τρεις υπουργούς εξωτερικών η Ρωσία και ένας από αυτούς ήταν και ο Καποδίστριας. Κατόπιν διευθέτησε τα καντόνια στην Ελβετία και μετά ήρθε στην Ελλάδα. Είναι το μνημείο για τον έμπορο του Χαροκόπου που έχει στην περιφέρεια του Πανεπιστήμιου, και αυτό το έργο το έχει φτιάξει ο Γιώργος Μπονάνος με ολόγλυφο το κεφάλι. Είναι 1914 περίπου. Είναι κάπως ψυχρό και έχει φτιάξει στην Ακαδημία, στη βιβλιοθήκη απ' έξω, τον Ανδριάντα του Βαλιάνου. Άλλο ένα έξοχο μνημείο είναι του Γεωργίου Μπονάνου, μεγάλος γλύπτης της νεότερης Ελλάδος. Γεώργιος Μπονάνος έχει φτιάξει το άγαλμα του Βαλιάνου έξω από την βιβλιοθήκη. Εδώ είναι επικίνδυα. Είναι ένας οβελίσκος και πάνω είναι η πρωτομή. Είναι έργο του Γεωργίου Μπονάνου 1911 και κάτω είναι μια σφίγγα η οποία θρηνεί το λιχνάρι αναπροσγυρισμένο με φτερά. Είναι έξω από το κρυπτό, εν είδη αγγέλου του θανάτου ή πενθούν πνεύμα.
Γεώργιος Μπονάνος, 1911. Πάλι είναι κοιμωμένη του Δημήτρη Γεωργίου Μπονάνου, που μέσα στο κινητήριο υπάρχουν περί τα 30 του έργα. Είχε φτιάξει στα προφίλια τον Ιωάννη τον Καποδίστρια. Πάρα πολλά έργα σε όλη την Ελλάδα. Η κοιμωμένη του Γεωργίου Μπονάνου από την Κεφαλινή. Πολύ παραγωγικός λήπτης, δε θεωρείται. Άλλο ένα έργο του Γεωργίου Μπονάνου από την Κεφαλονιά είναι η προσωποποίηση της ψυχής στο πρώτο κημητήριο της Αθήνας. Ψυχή το ξέρουμε επειδή έχει τα φτερά της πεταλούδας. Ο βελίσκος επάνω συμβολίζει τις ηλιακές δυνάμεις και πάλι η προσωποποίηση της ψυχής, η λίχνη που όταν φύγει η ψυχή πρέπει να είναι αναμένη, πάλι ένα έξοχο έργο του Γεωργίου Μπονάνου. Άλλο ένα έξοχο έργο του Γεωργίου Μπονάνου στο κινητήριο. Οπωσδήποτε έχει πρότυπα ευρωπαϊκά. Είναι πάλι σφίγγα του Γεωργίου Μπονάνου. Μέσα στο κινητήριο έχει περί τα 35 έργα του με την υπογραφή του. Και είναι και αυτό η προτομή. Η σφίγγα του την έχει φτιάξει αρκετές φορές ο Μπονάνος. Και μία είναι και στην Ανάσταση του Πειραιά, στον υποδοφείο του Πειραιά. Είναι άλλο ένα από τα έξοχα του πρώτου κημητηρίου. Και αυτό το γλυπτό, το μνημείο του Σερχέρη, ήταν στο Λαύριο. Τον Αδριάδο τον έχει φτιάξει ο Βρούτος. Είναι σαν εξέδρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα εξαίσιο, πάρα πολύ ωραίο, ένα ωραίο φορέα πάνω. Είναι και αυτό εδώ, ένας πάρα πολύ ωραίος αμφορέας.
η ωραία ψυχή, Γιώργιος Μονάνος, Κεφαλήνη σε ποίησε. Κάτω είναι η υπογραφή. Γεώργιος, Μονάνος, Κεφαλήνη, Επίγυσσα.